της δικαιοσύνης όταν οφείλει ιδιώτης σε ιδιώτη. Αν δεν εκπληρωθούν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μπαίνουμε σε πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Αυτό που λέμε όμως εμείς είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε την ακεραιότητά μας. Από την άλλη, όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο οδήγησε στον υπερδανισμό τον Έλληνα τον πολίτη να πάρει πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις, να δημιουργήσει σταθερές για την προστασία της μοναδικής της πρώτης κατοικίας. Αυτό, κύριε Ρούσκα, όμως, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι, οι υπουργοί, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μόλις προχθές ακούσαμε να λένε και να διαβεβαιώνουν ότι καμία πρώτη κατοικία δεν πρόκειται να βγει σε πληστηριασμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άποροι ή προέρχονται από ευπαθείς, είναι σε ευπαθείς, ανοίγουν σε ευπαθείς ομάδες, δεν κινδυνεύουν. Και την ίδια ώρα βλέπουμε, και θέλω εδώ να μας το εξηγήσετε, εσάς να απέχετε από τα καθήκοντά σας και θέλω να μας εξηγήσετε γιατί λάβατε αυτή την απόφαση. Και την ίδια ώρα βλέπουμε και αυτό το κατά κάποιο τύπο, εν πάση περιπτώσει έτσι όπως έχει ονομαστεί, κίνημα κατά των πληστηριασμών. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το κίνημα. Νόμιμο δικαίωμα είναι του Έλληνα πολίτη να διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο θεωρεί άδικο. Όμως, στη διαδικασία του πληστηριασμού και στους πληστηριασμούς που έχουν λάβει χώρα μέχρι και σήμερα, χωρίς να ξεχνάμε ότι το επόμενο κύμα από τους πληστηριασμούς θα αφορά οπωσδήποτε ένα μεγάλο αριθμό κατοικιών, αλλά στους πληστηριασμούς που γίνονται σήμερα, αληθές είναι ότι οι τράπεζες είναι πολύ προσεκτικές όταν επιθυμούν να εκπληστηριάσουν ακίνητο το οποίο είναι η κατοικία. Από την άλλη πλευρά, αυτό το κίνημα στρέφεται ενάντια στη διαδικασία πληστηριασμού και για συγκεκριμένα ακίνητα που δεν έχουν σχέση με τις κατοικίες, όπως είναι εργοστασιακοί χώροι, ναι, όπως είναι πλοία, όπως είναι επαγγελματικές στέγες. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνεται και να εφαρμόζεται ο νόμος για τη διαδικασία των πληστηριασμών. Αρνούμαστε να είμαστε ο σάκος του μπόξ και από την άλλη και ο Έλληνας ο πολίτης οφείλει να ενημερωθεί και να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, μάλιστα, που του δίνει ο νόμος Κατσέλη για να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία. Είναι σαφές. Επίσης, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στις 12 η ώρα που θα παραθέσετε συνέντευξη τύπου να ακούσουμε τις θέσεις σας. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, κύριε Ρούσκα, πριν σας ευχαριστήσω, μια εκτίμηση, αν θέλετε, και ως πρόεδρος των συμβολιογράφων. Υπάρχει η διάθεση να συνεχιστεί η αποχή και να καταλάβουμε το γιατί απέχετε, τι ζητάτε? Απέχουμε αρχικά για να διασφαλίσουμε τη σωματική μας ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερο, απαιτούμε από το ελληνικό το πολιτικό σύστημα να πάρει εκείνες τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση οριστική και για τις τράπεζες, όπως και για το δημόσιο, και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τους δήμους. Μάλιστα. Αν γίνει αυτό, θα έχουμε λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία, κύριε Ρούσκα. Πολύ σημαντικά όλα όσα ακούσαμε. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος του